Σε όλη τη ζωή, προστάτη σου ήταν οι γονείς σου, ο θείος Στέλιος, θεία Μαρία. Σε στήριξαν και σχεδίασαν το μέλλον μαζί σου. Σε καμάρωσαν, αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια για σένα. Ζούνε δύσκολες στιγμές και κυρίως για τη θεία μου τη Μαρία, που για μένα τον Αντώνη είναι και η δεύτερη μητέρα μου, που με την καθοδήγηση της ακολουθήσαμε τον όνειρά μας. Τα υλοποιήσαμε και τελικά φτάσαμε στην Αθήνα και οι δυο μας να σπουδάσουμε αυτό που ονειρευτήκαμε. Το ναστικό για σένα ήταν ένα όνειρο, ένα στόχο ζωής. Δεν φεύγουν οι άνθρωποι. Φυλαχτά γίνονται και τους κουβάλας μαζί σου. Φυλαχτό θα είσαι για τους γονείς σου, για τον αδερφό σου το Θανάση και για όλους εμάς που σε αγαπήσαμε εδώ. Ήσουν και θα είσαι πάντα προοδικό για όλους τα ξαδέρφια και ειδικά για τον αδερφό σου το Θανάση. Πάντα τον έκανες περήφανο. Ήσουν η καλύτερη σου φίλη, η καλύτερη του φίλη. Παρόλο που σαν παιδιά κι εσείς δεν έλειπαν οι παιδικοί καυγάδες. Άλλωστε, αυτό είναι και το άλλο το πίπερο της ζωής σου. Τώρα για μένα, τον Αντώνη, τον αδερφό σου τον Θανάση και έως τα ξαδέρφια, θα είσαι στη λοβάτης μας, το θεμέλιο για να πετύχουμε στις σπουδές μας και στη ζωή μας.